Η οπαδική βία είναι μάστιγα στην εποχή μα. Ε, σίγουρα βοηθάει αν ασχολείται κάποιο με τον αθλητισμό από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Πάμε του χαρτιού στο καράτε το οποίο ασχολούμαστε εμεί. Ε, μέσα από το, είτε την προπόνηση είτε τον πρωταθλητισμό σε ερασιτεχνικό επίπεδο, κάποιο παιδί και μετέπειτα μεγαλώνοντα έχει μάθει να διαχειρίζεται την ήττα. Σίγουρα, αν κάποιο έχει ασχοληθεί σε ερασιτεχνικό επίπεδο με τον πρωταθλητισμό, έχει μάθει να διαχειρίζεται γιατί το πιο πιθανό αποτέλεσμα στην αρχή είναι η ΙΤΑ. Οπότε μέσα από την ΙΤΑ έχει μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Θα μπορεί να καταλάβει και σε συλλογικό επίπεδο ότι είναι φυσιολογικό να χάσει και η ομάδα του. Οπότε, αν έχει βιώσει αυτό το αίσθημα τη ΙΤΑ από μικρή ηλικία, είναι σίγουρα πιο εύκολο να το διαχειριστεί μεγαλώνοντα. Πολλέ φορέ ο παδό δεν ενδιαφέρεται τόσο για τα μέσα απόκτηση τη πρώτη θέση τη νίκη ενό επαγγελματία αθλητή. Αλλά περισσότερο για το συνέστημα χαρά που θέλει να μοιραστεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά πώ πραγματικά μπορεί να απολαύσει κάποιο την επιτυχία τη νίκη, αν δεν έχει βιώσει την ήττα. Η οπαδική βία είναι ένα φαινόμενο το οποίο τροφοδοτείται καθημερινά μέσα στην κοινωνία. Βέβαια, έχει πολλέ αρνητικέ συνέπειε και αυτό πρέπει να σταματήσει. Μία λύση γι' αυτό είναι ο αθλητισμό. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό και όλα τα αθλήματα μαθαίνει την πειθαρχία, το σεβασμό και πάνω απ' όλα να είσαι άνθρωπο και ότι αντίπαλο είσαι μόνο την ώρα του αγώνα. Μετά είστε φίλοι, είστε συμμαθητέ, συναθλητέ. Η οπαδική βία είναι ένα φαινόμενο επιβλαβέ. Αντί να ενώνει του ανθρώπου μέσω του αθλητισμού, δημιουργεί αντιθέσει. Προσωπικά δεν έχω βίωσει κάποιο περιστατικό οπαδική βία, αλλά θεωρώ πω είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να εξαλειφθεί άμεσα. Η οπαδική βία δεν κάνει διακρίσει, είτε μιλάμε για ομαδικό είτε για ατομικό αθλητισμό. Για εμένα, εφόσον οι αθλητές και οι ομάδε δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ του, δεν θα έπρεπε ούτε και οι ίδιοι οι φίλοι αθλή να το κάνουν. Η οπαδική βία χρησιμοποιεί τα αθλήματα ω πρόσχημα. Ο αθλητισμό δημιουργεί σχέσει ζωή και φιλίε, ενώ η οπαδική βία τα καταστρέφει. Ο αθλητισμό δεν διαχωρίζει, γεφυρώνει. Η οπαδική βία δεν έχει καμία θέση στον αθλητισμό. Υπάρχουν ερωτήσει που μπορεί να σου αλλάξουν τη ζωή. Το τι ομάδα είσαι δεν θα έπρεπε να είναι μία από αυτέ.